Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί μας έναν ακόμη υποψήφιο δήμαρχο, τον υποψήφιο δήμαρχο Νοτίου Πηλίου, τον πολύ γνωστό γιατρό, τον κύριο Γιάννη Σωλήνη, είναι εδώ μαζί μας, επικεφαλής του συνδυασμού Δυναμικά Μπροστά. Κύριε Σωλήνη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Τώρα, η δική σας υποψηφιότητα, πρέπει να πούμε, είναι μια νέα εντελώς υποψηφιότητα για τον Δήμο Νοτίου Πηλίου. Τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση να συμμετέχετε σε αυτές τις εκλογές? Πραγματικά, κυρία Σαμακοβλή, η υποψηφιότητά μας είναι μια νέα υποψηφιότητα. Mm-hmm. Και είναι νέα, χαρακτηρίζεται ως νέα, γιατί είμαστε όλοι, ας πούμε, πρώτη φορά κατεβαίνουμε σε αυτή τη δοκιμασία. Παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας. Και πολλά από τα άτομα του συνδυασμού σας, έτσι. Και οι περισσότεροι είναι νέοι και δεν έχουν συμμετάσχει σε άλλες εκλογές ή δεν έχουν πάρει θέσεις ευθύνης. Mm-hmm. Γιατί λοιπόν καταθέσαμε αυτή την υποψηφιότητα? Γιατί είδαμε ότι οι προηγούμενοι πραγματικά συνδυασμοί, και οι τρεις, και η νυν δημοτική αρχή, αλλά και ο συνδυασμός της Μίζωνας και της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης, ήταν αυτό το αντίθετο του νέου, κάτι παλιό. Η νυν δημοτική αρχή ήταν μια αποτυχημένη καθόλου πραγματικά σε όλη την πορεία αποτυχημένη δημοτική αρχή. Η αντιπολίτευση, η Μίζωνα αντιπολίτευση ήταν στην ουσία ανύπαρκτη στο έργο που έπρεπε να κάνει, να κριτικάρει δηλαδή και να κριτικάρει την εξουσία, τον νυν δήμαρχο. Να βλέπει παραλήψεις, τυχόν παραλήψεις, να παραλήψεις, έτσι και ακριβώς. Και υπήρχαν και οι φίλοι της Λαϊκής Εσπείρωσης και του ΚΚΕ που προσπαθούσαν, είναι αλήθεια, αλλά αδύναμα και σποραδικά να κάνουν κάποια αντιπολίτευση. Νομίζω ότι υπήρχε ένα μεγάλο κενό. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθήσαμε και με την όθηση, ας πούμε, της τοπικής κοινωνίας, γιατί όλοι είμαστε γνωστοί στην τοπική κοινωνία, καταθέσαμε αυτή την υποψηφιότητα. Μάλιστα. Επομένως, εσείς ως επικεφαλής αλλά και ως συνδυασμός σας, τι διαφορετικό έρχεται να φέρει? Εσείς τι πιστεύετε, τι είναι αυτό που θέλετε να δώσετε, να προσδώσετε διαφορετικό σε σχέση με τους άλλους συνδυασμούς? Το σύνθημά μας, κυρία Σαμακοβλή, είναι θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα. Και πρώτα απ' όλα θέλουμε να αλλάξουμε το ύφος και το ήθος αυτό του φαίνεστη της δημοτικής αρχής. Όταν ξεκινούσα, όλοι οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, μου λέγανε μην μπλέκεις με τη βρωμιά. Θεωρούσαν δηλαδή την απασχόληση με τη δημαρχία, το να γίνει κάποιος δήμαρχος ή με τα κοινά, τα τοπικά, το θεωρούσαν βρωμιά. Εμείς αυτό το νέο που θέλουμε να φέρουμε είναι ότι είναι το νέο που θα αφορά την ηθική, την εντιμότητα, την ειλικρίνεια, τη διαφάνεια σε κάθε επίπεδο, σε κάθε δραστηριότητα του Δήμου. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε πράγματα. Δεν είμαστε από αυτούς που υποσχόμαστε. Είμαστε από αυτούς που ακούμε εδώ και μήνες, τριγυρνάμε σε κάθε χωριό. Ναι. Δεν λέμε, δεν μιλάμε, μόνο ακούμε. Ναι. Καταγράφουμε τα προβλήματα και μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε γνώστες του καθενός μεγάλου και μικρού προβλήματος του Δήμου. Ναι, όταν όμως αποφασίσατε να κατέβετε στις εκλογές, να διεκδικήσετε το Δήμο, φαντάζομαι ότι έχετε ένα όραμα, αν μπορώ να το πω έτσι, ένα σχέδιο, ένα πλάνο γενικότερο. Εκεί ποιες είναι οι πιο βασικές γραμμές? Δηλαδή βλέπετε ένα Δήμο και λέτε, εγώ με τη συμβολή μου, εγώ και η ομάδα μου θέλουμε να κατευθυνθούμε προς τα εκεί. Θέλουμε τον Δήμο να τον βάλουμε σε αυτό το δρόμο. Τι είναι αυτό που σκέφτεστε? Είχαμε άλλες προτεραιότητες. Δυστυχώς η συγκυρία, η παρούσα δυστυχή συγκυρία μας έβαλε άλλη προτεραιότητα. Για όλους. Η προτεραιότητα αυτό. Για όλους. Ναι, η προτεραιότητα λοιπόν είναι η αποκατάσταση των καταστροφών από την πλημμύρα. Είναι πράγματα που θα πάρουν πολύ χρόνο. Αυτό οπωσδήποτε είναι η πρώτη προτεραιότητα. Στη συνέχεια πιστεύω ότι η βασική μας προτεραιότητα είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Και όταν λέω καθημερινότητα του πολίτη, εννοώ δύο πράγματα. Την ίδρυυση και την καθαριότητα. Σε όλα τα χωριά του Πουλίου υπάρχει θέμα με την ίδρυυση. Είτε θέμα υπάρκειας, είτε θέμα δικτύου, είτε θέμα καταμετρητών αν θέλετε. Σε πολλά δίκτυα υπάρχουν αμέντοσολίνες. Παντού σε όλα τα χωριά υπάρχει θέμα ίδρυυσης. Το δεύτερο θέμα είναι η καθαριότητα. Επίσης,
παντού υπάρχει θέμα καθαριότητας. Αυτά είναι τα δύο βασικότερα ζητήματα για ένα Δήμο. Το λένε οι ίδιοι δημότες, δηλαδή δεν το λέμε εμείς εδώ. Νερό και καθαριότητα είναι τα δύο βασικότερα. Ακριβώς. Στη συνέχεια πιστεύουμε θα δώσουμε μεγάλη βάση στην ανάπτυξη. Και όταν λέμε ανάπτυξη, εννοούμε ότι θα δώσουμε κίνητρα να προσελκύσουμε επενδύσεις, να ενισχύσουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα, να αξιοποιήσουμε τη δημοτική περιουσία. Υπάρχει τεράστια δημοτική περιουσία που δεν αξιοποιείται. Κτίρια που ρημάζουν, παραλίες ανεκμετάλλευτες, φυσικό περιβάλλον που μπορεί να υπάρξει μια ήπια ανάπτυξη. Μπορούμε να αναπτύξουμε πλουτοπαραγωγικές πηγές που αυτή τη στιγμή είναι σε μαρασμό ή υπάρχει αδιαφορία από την πλευρά του Δήμου και μιλάω για τα λατομεία που τρία χωριά, η Πρόπαν, η Σική και το Νεοχώρι πραγματικά έχουν προβλήματα με τα λατομεία και ο Δήμος φαίνεται να αδιαφορεί, οι λατόμοι γκρινιάζουν και διαμαρτύρονται εντόνως. Φυσικά θα στηριχτούμε, θα υποστηρίξουμε τον επαγγελματία και το μικροεπιχειρηματία με κάθε τρόπο. Αυτό είναι η βασική μας προτεραιότητα. Και για τις επενδύσεις, όπως σας είπα. Θα διερευνήσουμε την επένδυση στον Αλατά. Τι γίνεται. Δεν ξέρουμε τι γίνεται καθόλου με αυτή την μεγάλη επένδυση. Κανείς δεν μας λέει τίποτα. Υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποια εμπόδια. Ενδιαφέρονται οι επενδυτές, δεν ενδιαφέρονται. Και άλλα πολλά αναπτυξιακά που έχουμε κατά νου μας. Αυτό είναι πολύ βασικό για να κρατήσουμε τους ανθρώπους στον τόπο μας, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και φυσικά γιατί όχι να αυξηθεί και το πληθυσμιακό δυναμικό μας και να γίνει ο Δήμος μας μεγαλύτερος και φυσικά να αναπτυχθεί περισσότερο. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είσαστε γιατρός και τις περισσότερες ώρες της ημέρας δίνετε βαρύτητα σε αυτό το λειτουργήμά σας, έτσι, δηλαδή θέλω να πω. Δεν έχετε και πολύ ελεύθερο χρόνο. Ωστόσο βλέπουμε ότι μπαίνετε μπροστά για να ηγηθείτε, να ηγηθείτε του Δήμου. Παρά το γεγονός ότι και κάποιοι, όπως είπατε νωρίτερα, σας απέτρεπαν, εσείς πήρατε αυτή την απόφαση να κάνετε αυτό το βήμα. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε τελικά να πείτε το ναι, εγώ θα κατέβω παρά τα όσα μου λέτε. Τι ήταν αυτό που είδατε και σας είπε, και είπατε στον εαυτό σας, όχι εγώ θα μπω μπροστά, θα συνεχίσω, γιατί θέλω να αλλάξω αυτό. Υπάρχει κάτι έτσι κομβικό που καθόρισε την απόφασή σας? Βεβαίως. Κομβικό είναι η κατάσταση, η συμπεριφορά της νη δημοτικής αρχής. Και συγχρόνως, μάλλον όχι συγχρόνως, κάποια στιγμή διάβασα ένα άρθρο του Παχελά, του δημοσιογράφου Παχελά στην Καθημερινή, που πραγματικά με αντιπροσωπεύει. Τι έλεγε σε αυτό το άρθρο? Ναι. Έλεγε ότι υπάρχουν, ας πούμε, τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Οι οχαδελφιστές, οι νταραβεριτζίδες και οι άνθρωποι οι καθαροί. Ναι. Οι οχαδελφιστές είναι αυτοί που κάθονται στο καναπέ τους και παρακολουθούν τα δρόμενα, κριτικάρουν και δεν επεμβαίνουν, δεν δρούν να τα αλλάξουν. Δεν κουνιούνται καν. Ναι, οι νταραβεριτζίδες είναι αυτοί που κάνουν τα νταραβέρια, είναι προφανές, ναι. Και άλλοι οι καθαροί. Εγώ τοποθετώ τον εαυτό μου, μπορεί να περιαυτολογώ, αλλά έτσι είναι, στους καθαρούς, αυτούς που θέλουν να δράσουν, να αλλάξουν, να φύγει η βρωμιά, να γίνει κάτι έντιμο και καθαρό στον τόπο μας. Μιλάτε με σκληρούς όρους όμως όταν λέτε να φύγει η βρωμιά. Ακριβώς, είναι σκληρή όρη γιατί πράγματι έτσι είναι. Το ζήσαμε αυτή τη τετραετία, πραγματικά το ζήσαμε στο πετσί μας. Αυτή τη τετραετία, κύριε Σεμακοβλή, πέσαν στο Δήμο μας πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Οι τοπικοί υπουργοί και τοπικοί βουλευτές ενεργήσαν, δώσαν πραγματικά πολλά λεφτά. Καλή τους ώρα, να είναι καλά. Δεν ελέγξαν ή δεν ξέρω αν έπρεπε να ελέγξουν, πάντως έπρεπε να ελέγξουν πού πήγαν. Από τους νυν άρχοντες της Δημοτικής Αρχής δεν ξέρουμε πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Είδα τις προηγούμενες μέρες κάτι άρθρα, κάτι δημοσιεύσεις της Δημοτικής Αρχής περί έργων ουσίας. Πραγματικά μπήκα από περιέργεια να δω ποια είναι αυτά τα έργα ουσίας και τα διάβασα ένα-ένα και δεν ήξερα αν έπρεπε να κλάψω ή να γελάσω. Γιατί? Μιλάμε. Ορίστε. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί δεν ήταν έργα ή δεν ήταν ουσίας? Και τα δυο. Ούτε έργα ούτε ουσίας ήταν. Το 80% ήταν κάποιες ασφαλτοστρώσεις που τις πήρε η βροχή και όλοι ξέρουμε ότι ήταν ασφαλτοστρώσεις για το Θεά Αθήνα, που δεν ήταν έργο, ήταν προμήθεια ασφάλτου και αυτό είναι ένα σκάνδαλο. Κάτι ασφαλτοστρώσεις 3 εκατοστών
που πραγματικά διαλύθηκαν ή θα διαλύονταν με την πρώτη βροχή, αυτό όλοι το ξέραμε. Να φανταστείτε, λέγαν έργο ότι πήραν ένα στενοφόρο από την Αλόνισο, αυτό που θέλαν να πετάξουν προφανώς από την Αλόνισο, ή ένα πορευματοφόρο από την Καλλιθέα, που επίσης από την Καλλιθέα θέλουν να πετάξουν, για αλλαγές λαπτήρων. Κάπου διάβασα ότι επισκευάζαν το Παναγιώτικο, δηλαδή αστεία πράγματα, το φράγμα το Παναγιώτικο εννοώ. Μιλάμε για πραγματικά για αστεία. Κανένα πραγματικό έργο ουσίας, και κάποια από αυτά ήταν και ψέματα. Όπως σας είπα για το φράγμα το Παναγιώτικο, που λένε ότι επισκευάσαν το φράγμα το Παναγιώτικο. Το φράγμα το Παναγιώτικο έχει πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, αυτά που λένε ούτε έργα ήταν ούτε ουσίας. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν θέλετε όλα αυτά τα ζητήματα που κατά την άποψή σας παραμένουν ανοιχτά και ανεπίλητα την τετραετία που πέρασε, θέλετε με τον συνδυασμό σας να τα πιάσετε όλα από την αρχή και να τα φέρετε σε πέρας. Την ομάδα την έχετε, έχετε τους ανθρώπους γύρω σας για να προχωρήσετε γρήγορα αυτό το σχεδιασμό. Κυρία Σαμαλκοβλή, είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Πραγματικά όταν ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια, ξεκίνησα μόνος μου. Και σιγά σιγά ένας-ένας ήρθαν δίπλα μου άνθρωποι εξαίρετοι που είχαν τις ίδιες ιδέες, τις ίδιες αντιλήψεις με μένα. Mm-hmm. Δεν μου ζήτησαν τίποτα και δεν τους υποσχέθηκα τίποτα προς τιμήν τους. Υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις επαγγελματικές ομάδες, από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Υπάρχουν αστεί, μικροαστεί, άνθρωποι του μόχθου. Υπάρχουν από όλες τις μορφωτικές τάξεις. Τεχνοκράτες, επιστήμονες, άνθρωποι που μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτό το όραμα που έχουμε για το Δήμο. Όπως σας είπα, έχουμε πρόγραμμα, το έχουμε δημοσιεύσει, έχουμε προτεραιότητες, όπως σας είπα, και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σωλήνη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.